Ωραία! Ωραία είσαι! Σ' αρέσει! Μ' αρέσεις! Αν σου πω γιατί ράφτηκε αυτό το κειμωνό. Γιατί? Γιατί να πάω στην Ιαπωνία με τον κοκλόνι και δεν είχε διαβατήριο. Είμαι σκασμένη, είναι. Μην γελάς καθόλου. Έχασες την ευκαιρία να πάω στην Ιαπωνία. Καλέ μου, παίρνω και μου λέει θα πάτε στην Ιαπωνία. Λέω βεβαίως. Παίρνω μια εταιρεία γιατί έχω πολύ δύναμη στον χώρο και λέω μου ράβεται ένα κειμωνό. Και μου λέει ναι, να λάψουμε, μου λέει για την Ιαπωνία. Και παίρνουν μετά, δεν έχει ο κουκλούς διαβατήριο. Λέω, με κάνετε κάποια πλάκα εμένα. Με πονάς. Να σου πω όμως κάτι. Αχ, η ευαισθητούλα. Πονάει η ευαισθητούλα. Να σου πω λίγο κάτι. Αυτός ολόκληρος celebrity travel δίνει σε εμάς ταξίδια. Τόσο πράγμα και έληξε. Αυτό λες. Ή που έχει κάνει 3.000 ταξίδια και στο δικό μου δεν είχε διαβατήριο. Πόσο γούρι. Πήγε με την μισή ηλική σου πεις ταξίδια. Κλείνε μου. Θα πάμε όμως. Γιατί έβαλες τα μήνια σήμερα και μου το είσαι πολύ νιάου, τι έχει συμβεί. Έλα, κάθεσε. Έχει συμβεί κάτι και δεν ξέρω. Είχαμε περάσει ένα βράδυ μαζί, το ότι πήγε, μετά πήρα τη δύο σου, ξέρεις. Που μπουμπούνιζε έξω. Είχα πει στον Καλίδη. Του λέω σε παρακαλώ. Όχι, θα πω την ιστορία εγώ από την αρχή. Έχω ένα Σάββατο βράδυ το οποίο είμαι free. Μάλιστα. Ωραία. Με παίρνει ο Βαγγέλης μαζί με τον Δημήτρη, οι συνεργάτες, μου λένε θες να πάμε, μου λέει, στη Μαρίζα Ρίζου. Γιατί ο Δημήτρης της φτιάχνει τα μαλλιά. Λέω ένα βράδυ έχω, λέω, πολύ καλή η Μαρίζα Ρίζου, μου αρέσει και ωραία τραγούδια τέλος πάντων. Μπράβο, μήπως να κάναμε κάτι αυτό. Στέλνω στον Καλίδη, τι θα κάνουμε, λέω, το Σάββατο το βράδυ. Λέω, θέλω να φάω τα μπέργκερ, προτίμησα τα μπέργκερ. Μου λέει μετά, μου λέει, πού να πάμε στο Ούμπερς να πω και τη Ζαρίφη. Να φέρει και αυτά μπέργκερ. Ναι, όχι. Πού συναντηθήκαμε στο σπίτι. Για το σπίτι με τον μπακαλιάρο, που είναι λαχτάρα το ψάρι. Και όντως λαχτάρισες, πήρες αντιβίωση. Μα με βάλανε με ανοιχτά τα παράθυρα, μπουμπούνιζε έξω, μια καταστροφή. Εγώ είχα πάει με βραχμένα μαλλιά. Μπαίνει η κοπέλα, πόσο και αν συγχαίρομαι που το παραδέχομαι άβαυτη, τέζα στα ρούμπα. Μελουσμένο το μαλλί. Στέλνω μήνυμα στον Καλίδη, ευκαιρία να την αποδεκατήσουμε. Άνοιξε τα παράθυρα. Να μπουμπουνίζει έξω. Ήταν και το Σάββατο που έριχνε κεραυνούς. Λέω ευκαιρία. Τέντα τα παράθυρα. Θα πεις ότι σε ενοχλεί καπνός και τέτοια. Πάει και η κοπέλα, έτσι, το ξυπνοπούλι μας εδώ, και κάθεται στο παράθυρο λουσμένη τούρλα. Από μόνη της, δηλαδή, για αυτοκτονικές τάσεις. Αλλά δυστυχώς, όπως βλέπετε, να την ταμάρι εδώ. Τρεις η ώρα τελειώσαμε, κορίτσια. Τρεις. Ναι, να τι είπε το στόμα μας. Εγώ τι θυμήθηκα. Εδώ η κοπέλα, εγώ δεν ήξερα ότι είσαι τόσο φαν γενικά που τρως λαδερά και αυτά. Μπράβο, κορίτσι μου, είσαι της υγιεινής διατροφής. Τις μπάμιες, δεν σ' αρέσουνε. Του θυμίζει κάτι. Είσαι απέσια. Είναι απέσια, παιδιά, είναι απέσια. Να πέσει η μουσική σατανική. Και πάγει στο έψιλον, είναι απέσια. Να μιλήσουμε για αυτά τα καινούργια. Δεν είπε κάποιο συγκεκριμένα, παιδί μου. Είχαμε μία κουβέντα και με κορόιδευαν. Όχι. Όχι. Καταρίνα, όχι. Όχι, μας λέω. Θα σε πάω εγώ στην Ιαπωνία. 1,5 χρόνο σε όλες τις εφημερίδες, άμα τα αποκαλύψω. Να με πας εσύ. Ωραία. Αν δεν θέλεις να μιλήσω για λαδερά, θα με πάτε στην Ιαπωνία. Θα σε πάω, θα βάλω μέσω. Μετά έξω βρείτε το διαβατήριο του κοκλώνη. Τώρα. Έτσι, μπράβο. Πώς είσαστε εδώ, εντάξει, όλα καλά. Καλά είμαστε. Θα σας βλέπω. Φέτος τελειώνουμε τέλος Ιουνίου. Τα γράφει η χαρούμενη αρχισυντάκτρια. 33 και σήμερα. Μετράει σαν θανατοπινή της. Όχι, καλά είμαστε. Όχι, καλά, χαρά. Είμαστε. Καλά είστε. Καλά, πολύ καλά. Σας βλέπω εγώ κάθε πρωί. Νόστιμη είσαι. Εσύ τώρα κάνεις αλλαγές. Εγώ κάνω αλλαγές, βεβαίως. Το ραδιόφωνο το κρατάς στον Easy. Easy 97,2 το πρωί. Μαντονίτσες, Ρικάσλι κλπ. Τι ώρα ξυπνάς? 5 και 45. Το πάω δηλαδή. Τι να σου πω, στο μονόλεπτο. Δηλαδή να μπορώ να κοιμάμαι και το τελευταίο λεπτό. 5 και 45.